έχουν όμως να αντιμετωπίσουν και πολύ υψηλά επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες και στα καταναλωτικά δάνεια, πολύ υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το γεγονός αυτό είναι θηλιά στο λαιμό χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, που όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ της Ελένης Λαζάρου, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις. Εδώ είναι μια ενημέρωση ειδοποίηση στην πελάτησά μου, όπου της λένε ότι το επιτόκιο του δανείου της μεταβλήθηκε από 7,27% σε 7,77% σε μια περίοδο που κανονικά έπρεπε να πέσει το επιτόκιο και όχι να ανέβει, και μάλιστα η συγκεκριμένη σύμβαση συνδέονταν με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι με το Euribor που είχε ανέβει. Τι και αν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 4,25% τον Ιούλιο του 2008 έπεσε σήμερα στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 1%. Τι και αν το Euribor έκανε τρομερή βουτιά από 5,39% τον Οκτώβριο του 2008 και έφτασε σήμερα στο 0,88%. Οι τράπεζες, με το επιχείρημα ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των προβληματικών δανείων, κράτησαν ψηλά το περιθώριο κέρδους τους και προχώρησαν σε ασήμαντη μείωση στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών από 14,83% τον Δεκέμβριο του 2008 σε μόλις 14,32% τον φετινό Μάιο. Δεν ακολούθησαν όμως την ίδια τακτική στα επιτόκια των καταθέσεων, που έφτασαν στο μισό. Από 5,36% έπεσαν στο 2,55% το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχω τρεις κάρτες πιστωτικές, θα τις επιστρέψω πίσω, γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλη κοροϊδία να πληρώνεις τόσα πολλά λεφτά. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες, κάτοχοι τέτοιων καρτών, δεν θα μπορέσουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων, άρα θα αυξηθούν οι ληξιφόρες μεσοφυλές. Και κατ' επέκταση θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των καταγγελιών αυτών των καρτών και των καταναλωτικών δανείων, και τα δικαστήρια πάλι θα γεμίσουν με χιλιάδες αιτήσεις τραπεζών για έκδοση διαταγών πληρωμής. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της καταναλωτικής πίστης είναι ότι η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Ελλάδα, με ποσοστό 11,4%, ακολουθεί την Ουγγαρία, όπου το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 18,2%, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 5%. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα 2.150.000 ελληνικά νοικοκυριά που έχουν δάνεια, 1.200.000 αδυνατούν να πληρώνουν εγκαίρως τις δόσεις τους. Από τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο κόκκινο, τα 500.000 πληρώνουν με καθυστέρηση 30 έως 60 ημερών, ενώ 700.000 δαπανούν περισσότερα από τα μισά μηνιαία τους έσοδα για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες. Και δυστυχώς, Γιώργο, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, προβλέπει ότι τα πράγματα με τις ανεξόφλητες οφειλές από δάνεια θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Το καμπανάκι των κόκκινων δανείων είχε σημάνει στα τέλη του 2008 ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Με σημερινές του δηλώσεις στο πρακτορείο Capital, ο επικεφαλής Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Αράποκλου, προβλέπει ότι τα κόκκινα δάνεια θα διπλασιαστούν από το 5% στο 10% φέτος, δηλαδή περίπου στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι φαίνεται, πάντως, αυτή είναι η ευχάριστη πτυχή του θέματος. Πάμε σε μια αποκλιμάκωση από το Μάιο και μετά, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για περαιτέρω αύξηση το 12%, δηλαδή για 30 δισεκατομμύρια.